Τα παιδεία παίζει, που παρουσιάζει ο Λευτέρης Ελευθεριάδης. Γεια σας. Εύχομαι σε όλους τους μικρούς μας πρωταγωνιστές να είναι πάντα έτσι δροσεροί και νέοι. Όμως, για σας απόψε αγαπητοί μας τηλεθεατές, έχουμε κάποιον που μου φαίνεται ότι έχει νικήσει το χρόνο. Και το μυστικό του νομίζω πως είναι ότι το πεδίο παίζει. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζω τον Πασχάλη. Πασχάλη, έχεις δύο παιδιά. Δύο. Ζευγάρι. Ζευγάρι. Αγόρι, κορίτσι. Κορίτσι, αγόρι. Κορίτσι, αγόρι. Σε ποια ηλικία είναι? 12 η κόρη μου και 7 ο γιος μου. Α, θαυμάσια. Εσύ τώρα με τα δύο παιδιά και με τα περιστατικά τα άπειρα που έχεις, ένα εύθυμο από αυτά θα μας πεις. Κοίταξε, είναι πάρα πολλά τα περιστατικά πράγματι, αλλά τα πιο πρόσφατα είναι του γιού μου. Της κόρη μου δεν τα πολύ θυμάμαι. Επειδή είναι λίγο πονηρός ο γιος μου, όσοι είναι στα παιδιά, με ρωτάει με πονηριά, μπαμπά, τι θα πει γόμενα. Γόμενα, ε. Εγώ μέχρι να σκεφτώ, ας πούμε τώρα, τι θα του πω, μου λέει, ξέρω εγώ να σου πω. Πες μου. Λέει, γόμενα θα πει να έχεις ένα φίλο, να είναι κορίτσι και να το φυλάς στο μάγουλο. Είχε δίκιο. Είχε δίκιο, θα μπορούσε να το πεις ότι γόμενα θα πει γόμα και να το παρακάμψεις. Σε ευχαριστώ πολύ, Πασχάλη. Παρουσίασέ μας τη συμπαίκτριά σου. Η συμπαίκτριά μου είναι η αγαπητή μου showwoman. Showpullman. Η Σόφη Ζανίνου. Έπρεπε να κάνεις και... Ντα-ντα! Σόφη, έχεις μια κόρη? Έχω μια κόρη. Είναι γύρω στα 10-11 εκεί νομίζω. Είναι 10 και μισό, αλλά επειδή θυμίζει πυρετό αυτό, λέω 11. Ωραία. Και εσύ θα έχεις πολλά ευχάριστα περιστατικά. Έχω πολλά, αλλά θα σου πω ένα τώρα φρέσκο, ξεροψημένο, πριν από μισή ώρα. Ωραία, τα ακούω. Ετοιμάζομαι να έρθω στην εκπομπή. Την εκπομπή τη βλέπουμε και πρέπει να σου πω και συγχαρητήρια σε εσένα, στο σκηνοθέτη, στην παραγωγή. Ευχαριστώ. Έχετε πολύ πετύχει τους στόχους όλους. Και ευχαριστώ που μου κάνετε την τιμή και αυτή τη στιγμή παίζω. Σόφη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά όλα ήταν πολύ ωραία που μας είπες. Εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, ετοιμάζω να έρθω στην εκπομπή. Η Φιώνα το μεγάλο της μεράκι, Φιώνα λένε την κόρη μου, είναι κάποια στιγμή να βγει στην τηλεόραση να τραγουδήσει. Γιατί όντως τραγουδάει πολύ καλά, σαν επαγγελματίας. Πού πας, μαμά μου, λέει. Λέω, πάω στην τηλεόραση. Πάλι, μου λέει. Λέω, πάλι. Στο παιχνίδι που παίζεις. Όχι, λέω, θα πάω στα παιδεία παίζει. Ουρλώνει τα μάτια της, μα μου λέει, εκεί πρωταγωνιστούν παιδιά. Εσύ δεν είσαι παιδί. Λέω, δεν είμαι παιδί, λέω, αλλά παίζουν και μεγάλοι. Εγώ θα είμαι τους μεγάλους. Κάποια στιγμή γίνεται το μάτι της έξαλλο και μετά μου λέει, πονηρεμένη πολύ, μαμά, είσαι σίγουρη? Εσένα ζητήσανε ή μήπως ζητήσανε εμένα και δεν το κατάλαβες? Είχε δίκιο. Σου λέει, μήπως τα μπέρδεψε η μαμά μου. Μήπως και ζητήσαν εμένα να βγω επιτέλους στην τηλεόραση. Σοφή, ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό που μας είπες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Απόψε έχουμε μαζί μας και τη δημοσιογράφο, τη Μαρία Αργυροκαστρίτη. Μαρία, έχεις ένα παιδί? Έχω μία κόρη. Μία ενός κόρη. Έτους. Ενός έτους. Α, είσαι πολύ πολύ μικρή μαμά εσύ ακόμα. Είσαι πολύ φρέσκια μαμά. Κάτι τρυφερό περιμένω να ακούσω από σένα. Ναι. Βρισκόμουν στο στούντιο για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Η μικρή ήταν με τον πατέρα της στο σπίτι. Κάποια στιγμή λοιπόν, μόλις εμφανίστηκα στην οθόνη, κοιτούσε μία εμένα, μία τον πατέρα της. Κουνούσε χέρια-πόδια, προσπαθούσε να μου μιλήσει και κάποια στιγμή ξέφυγε από τον πατέρα της και προσπαθούσε να με βρει πίσω από την τηλεόραση. Ήταν όντως πολύ τρυφερό αυτό που μας είπες. Πάρα πολύ τρυφερό. Μαρία, πες μας ποιος είναι ο συμπαίκτης σου. Θα σας παρουσιάσω τον συνάδελφο Δημήτρη Γρηγορακάκη. Πριν με ρωτήσεις, να σου πω ότι έχω κι εγώ μια κόρη. Είμαι λίγο μεγαλύτερος μπαμπάς από τη Μαρία. Δηλαδή πόσο είναι η κόρη? Είναι 19 μηνών.
Και αυτό που θα σου πω είναι στα 18 της. Βρισκόμασταν στο καθιστικό του σαλονιού. Η μαμά είχε ετοιμάσει να φάμε. Εγώ πήρα ένα μολυβάκι να φτιάξω κάτι της Ελενίτσας. Να δει πως ζωγραφίζουνε. Της φτιάχνουν ένα ανθρωπάκο, το στυλ του ήταν γύρω στον τυραμόλα, όλο ευθείες γραμμές. Δεν της άρεσε. Λέει, να βάλουμε μαλλιά. Βάζουμε μαλλιά. Λέω, να βάλουμε και παντελονάκι. Να βάλουμε παντελονάκι. Να βάλουμε και παπουτσάκι. Να βάλουμε και παπουτσάκι. Είχε μείνει η ευθεία γραμμή όμως του κορμιού. Οπότε ξαφνικά τη βλέπω, φεύγει, πάει στην ντουλάπα, της παίρνει μια μπλούζα και ερχόταν και προσπαθούσε να φορέσει τη μπλούζα πάνω. Ήταν το μόνο που έλειπε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, Δημήτρη, πράγματι. Παιδιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα μπούμε στο παιχνίδι μας. Είναι γνωστό το παιχνίδι, οι κανόνες είναι γνωστοί. Τα παιδιά περιγράφουν λέξεις. Εσείς θα προσπαθήσετε με κέφι να τις μαντέψετε. Πασχάλη, αρχίζουμε από σένα. Είσαι ο πρώτος που θα πάρεις ή την κρυάδα ή θα έχεις την τύχη. Θα δούμε. Έχεις 30 βαθμούς. Εάν θα βρεις την πρώτη λέξη εκπομπής μας που θα μας την περιγράψει ο Γιώργος Χούτας, 8 χρόνων. Αυτός ο άνθρωπος τα θέλει όλα και δεν δίνει τίποτα στους άλλους. Όλη μέρα κάθεται και λέει θέλω αυτό, θέλω τ' άλλο και καμιά φορά ξεχνάει τι κάνει και άμα έχει αδερφό μεγαλύτερο θέλει να τα παίρνει αυτός και όχι ο αδερφός του. Δεν ξέρω αν σε βοήθησε ο φίλος μας. Αυτός ο άνθρωπος ξεχνάει τι ζητάει και όλο ζητάει. Ο Φαταούλας να πω, όχι. Αυτό θα πω τελικά. Έχει δεν σχέση με το φαΐ, αλλά δεν είναι ο Φαταούλας. Ναι. Έχει σχέση πολύ με το φαΐ αυτός. Πράγματι, Δημήτρη, θα δούμε σε σένα. Είναι ο πλεονέκτης. Όχι, θα δούμε το επόμενο παιδί. Ναι. Και ύστερα θα μας πεις. Έχεις λοιπόν και εσύ 20 βαθμούς για την ίδια λέξη που αυτή τη φορά θα μας περιγράψει η Ευαγγελία Μπογιατζή, 9 χρόνια. Είναι σαν τεμπέλης. Όταν τον βλέπεις, ας πούμε τον συχαίνεσαι, λες τι άνθρωπος είναι αυτός, δεν τον χωνεύεις, δεν τον θέλεις, είναι βρωμιάρης. Και ας πούμε, αν έκανε κάτι καλό στη ζωή του, αν εργαζότανε, αν έπλαινε το σπίτι του, θα τον αγαπούσε, θα τον συμπαθούσε. Η Ευαγγελία δεν το συμπαθεί γιατί δεν βάζει μπουγάδα, Δημήτρη. Είναι ο πλεονέκτης. Όχι, δεν είναι ο πλεονέκτης. Είναι πολύ μακριά από τη λέξη που περιγράφει η Ευαγγελία και το προηγούμενο παιδί. Ας πάμε στη Σόφη. Σόφη, έχεις 10 βαθμούς. Ελπίζω πως θα το βρεις εσύ. Έτσι νομίζω. Για την ίδια λέξη που αυτή τη φορά θα μας περιγράψει το τρίτο παιδί και είναι η Δέσποινα Δαγκίνα, 8 χρόνων. Τρώει άδικα το φαΐ. Μετά το φθήνει, δεν είναι καθόλου εργατικός, είναι τεμπέλης. Βγαίνουν έξω τα ρούχα του. Τρώει, δεν του αρέσει τίποτα. Τρώει τσάμπα το φαΐ, άδικα. Δεν του αρέσει λοιπόν τίποτα και τρώει τζάμπα το φαΐ του. Επιματέο που λέμε. Ναι. Ο Ακαμάτης. Αυτός είναι κοντά πολύ. Ακαμάτης είναι αυτός. Είναι. Αλλά δεν είναι όμως Ακαμάτης, είναι άλλη λέξη. Είναι κοντά, πάρα πολύ κοντά. Είναι πολύ κοντά. Είναι ο Χαραμοφάης. Επιτρέπεται. Όχι, δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται. Εγώ που το ξέρω το παιχνίδι καλά, δεν επιτρέπεται. Ζαβελιές. Όχι, μα αφού είμαστε στην ίδια ομάδα. Δεν έχει σημασία, ο καθένα μόνο του πρέπει. Μόνο του. Έτσι. Μαρία, ξαναρχόμαστε σε σένα. Όχι, δεν ξαναρχόμαστε, ερχόμαστε για πρώτη φορά σε σένα. 30 βαθμοί λοιπόν για την καινούρια λέξη που αυτή τη φορά θα μα περιγράψει η Χρυσούλα Δαγιέτου, 7 χρόνων. Όταν το λέω κάποιο στον πατέρα μου και θέλω να το κάνω, θέλω να μου το κάνει και φάμε πολύ αυτό το πράγμα. Και όταν θέλω η μάνα μου να μου πάρει, να
πάρω αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα. Το κάνω αυτό το πράγμα. Αυτό η Χρυσούλα το ζητάει κυρίως από τη μαμά της και τον μπαμπά της. Χάρη. Πώς? Χάρη. Χάρη, ναι. Είναι και η χάρη, αλλά αυτό είναι κάτι γενικότερο. Η χάρη είναι κάτι ειδικό. Που τα παιδιά το έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη και το αισθάνονται πολύ. Σόφη, θα έρθουμε σε σένα. 20 βαθμοί για την ίδια λέξη που αυτή τη φορά θα μας περιγράψει το δεύτερο παιδί και είναι ο Γιώργος Τσιγκόπουλος, 8 χρόνων. Όταν κερδίζω κάτι ή όταν βλέπω μια κοπέλα και μου αρέσει, νιώθω αυτό το πράγμα. Ο πατέρας μου νιώθει αυτό το πράγμα όταν κερδίζει στο λαχείο ή όταν γίνεται 13άρης. Και νιώθει αυτό το πράγμα. Η μητέρα μου νιώθει αυτό το πράγμα όταν της παίρνει φουστάνια, την πηγαίνει σε κέντρα, διασκεδάζει και νιώθει αυτό το πράγμα. Ο καθένας νιώθει αυτό το πράγμα για διαφορετικούς λόγους, Σόφη. Είναι όμως ακριβό πράγμα αυτό. Ναι. Και εγώ ελπίζω να νιώσω έτσι αν το βρω. Είναι η ευτυχία. Η ευτυχία. Δεν ξέρω γιατί σε είδα πως μπήκες με κέφι από την αρχή. Δεν κάνω εκπομπή, το είπα. Ξέρω από το τα έχω μάθει απ' έξω. Δεν υπάρχει τίποτα να με νικήσει κανείς. Ίσως γι' αυτό. Μακάρι. Πασχάλη, ερχόμαστε σε σένα. Για την καινούργια λέξη έχεις 30 βαθμούς που αυτή τη φορά θα μας περιγράψει η Μαρία Μαυροειδή, 8 χρόνων. Φοράει μαύρα ρούχα. Είναι πολύ αυστηρό στα παιδιά του. Κάνει τους άνθρωπους να κλαίνε. Δεν τραγουδάει τραγούδια χαρούμενα, λυπητερά. Φοράει μαύρα ρούχα και φέρνει στους άλλους λύπη. Τους κάνει να κλαίνε. Σ' ακούω, Πασχάλη. Ξέρω, μυρολογίστρα μου φέρνει στο μυαλό, αλλά μου είπε για... Μυρολογίστρα. Όμως δεν είναι. Μαύρα ρούχα, τους κλαίνε, δεν τραγουδάει. Ναι, είναι, θα μπορούσε να ήταν μυρολογίστρα. Αλλά μιλάνε για κάτι πολύ μακρινό από τη μυρολογίστρα. Δεν κάνει να πω άλλη λέξη. Λοιπόν, Δημήτρη, ερχόμαστε σε σένα. 20 βαθμοί για την ίδια λέξη που αυτή τη φορά θα μας περιγράψει ο Νίκος Μπαλάσκας, 8 χρόνων. Οι άνθρωποι όταν τον ακούνε είναι ακίνητοι και δεν μιλάνε. Φοράει ένα καπέλο. Έχει ένα σταυρό μεγάλο στον ώμο του. Αυτόν τον ακούμε συνήθως ακίνητη. Ναι, πρέπει να είναι ο παπάς. Και αυτόν τον ακούμε ακίνητη, αλλά δεν είναι ο παπάς, Δημήτρη. Δεν είναι ο παπάς, Σόφη, θα ξαναρθούμε σε σένα. Μάλιστα. Καλώς. Νομίζω πως εσύ θα το βρεις αυτή τη φορά. 10 βαθμοί για την ίδια λέξη που αυτή τη φορά θα μας την περιγράψει η Ελένη Κακαβά, 9 χρόνων. Είναι ένας μεγάλος άνθρωπος που έχει γένια και μεγάλο μουστάκι. Έχει ένα τέτοιο με κάτι βιβλία από πάνω. Και αυτός ο άνθρωπος τραγουδάει συνεχώς σε κάποιο μέρος. Σόφη, έχει μπροστά του ένα τέτοιο, ναι, που έχει βιβλία επάνω και τραγουδάει λυπητερά. Και οι άλλοι τον ακούνε ακίνητη. Ναι. Είναι μάλλον κάποιος που μπορεί να τηγανίζει παγωτό. Δεν ξέρω. Ακίνητη. Είπαμε πως δεν είναι ο παπάς, είναι αυτός. Δηλαδή δεν είναι κάποιος παπάς με αξίωμα. Όχι. Είναι ο ψάλτης. Είναι ο ψάλτης. Όντως ο ψάλτης τραγουδάει λυπητερά. Λυπητερά και με βιβλία. Βέβαια μπορεί να κρατάει έτσι, δεν έχει πάντα βιβλία. Ναι, σημασία πάντως θα έχει μπροστά του κάπου. Στο αναλόγιο. Ήμουν αρκετά κοντά, όφεσαι. Ήμουν αρκετά κοντά. Εσύ είχα να διαλέξω πολύ κοντά, ένα από τα δύο και τελικά είπα παπά. Ήσουν πάρα πολύ κοντά, το είπαμε Δημήτρη. Μαρία, ερχόμαστε πάλι σε σένα, 30 βαθμοί για την επόμενη λέξη που θα μας περιγράψει αυτή τη φορά η Μικαέλα Άγα, 8 χρόνων. Είναι κακός, τους άλλους ανθρώπους τους βαράει, τους κλέβει, τους σκοτώνει, δεν τους αφήνει στην ησυχία τους ποτέ, συμπεριφέρεται πολύ άσχημα.
δεν φοράει γραβάτες και φοράει συνέχεια ρούχα βρώμικα. Ήταν μια πολύ γενική περιγραφή και γραβάτες φοράει καμιά φορά αυτός ο άνθρωπος και ρούχα βρώμικα μπορεί να φοράει. Σε ακούω, Μαρία. Κλέφτης. Μπράβο. Πολύ κοντά είσαι. Ο κλέφτης αισθάνεται αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι ο κλέφτης. Είσαι πάρα πάρα πολύ κοντά. Ο κλέφτης αισθάνεται αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι ο κλέφτης. Σόφια, ερχόμαστε σε σένα. Καλά στα 20 βαθμοί για την ίδια λέξη. Που αυτή τη φορά λοιπόν θα μας περιγράψει το δεύτερο παιδί και είναι η Κλεοπάτρα Αϊβάζογλου, 8 χρόνων. Αυτόν τον άνθρωπο το λένε έτσι. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει ένα δικό του πρόβατο και άλλος να το παίρνει και τον λέμε έτσι αυτόν τον άνθρωπο, γιατί είναι και κακός. Δεν είναι καλός άνθρωπος όπως είναι ο άλλος. Ή και μπορεί να είναι καλός, αλλά να μην το θέλει και να το κάνει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν λόγοι λοιπόν που τον λένε έτσι. Μάλιστα. Ο ληστής. Ναι. Όχι. Και ο ληστής μπορεί να αισθάνεται αυτό το πράγμα και είναι αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι ο ληστής. Εμείς ζητάμε πέρα από αυτές τις πράξεις, είναι μια γενική έννοια που εντάσσει όλες αυτές τις αδικίες, τα αδικήματα μαζί. Δημήτρη, ερχόμαστε σε σένα. 10 βαθμοί για την ίδια λέξη. Αυτή τη φορά θα μας εξηγήσει ο Γιάννης Κρασόπουλος, 8 χρόνων. Τι είναι, κακός, κλέβει, κάνει κακά πράγματα, ληστεύει, είναι παλιάνθρωπος, τρέχει, χτυπάει τζαβαρίες, σπάει πράγματα, κλέβει πράγματα, δεν αγαπάει τους ανθρώπους, τους χτυπάει. Τα αποδεικτικά στοιχεία τον κρίνουν έτσι. Στην τύχη θα το πω. Πονηρός. Όχι. Δεν είναι πονηρός. Είπαμε ότι για να είσαι αυτό το πράγμα πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις. Έκλεψες, αδίκησες. Υπάρχουν αποδείξεις και κρίνεσαι έτσι. Είναι ο ένοχος. Ο ένοχος. Ήταν λοιπόν οι περιγραφές σωστές και μέσα στη λέξη. Τελειώντας λοιπόν το πρώτο μέρος του παιχνιδιού, να πούμε ότι η πρώτη ομάδα έχει πάρει 20 βαθμούς, πήγε καλούτσικα. Η δεύτερη δεν έχει ακόμα βαθμούς. Ελπίζουμε στη συνέχεια. Ας περάσουμε στις ομαδικές ερωτήσεις. Τα πράγματα εδώ είναι πιο εύκολα, γιατί πολλά παιδιά μαζί περιγράφουν μια λέξη. 50 βαθμοί για τη σωστή απάντηση. Μαρία, αρχίζουμε αυτή τη φορά από σένα. Θα σου δώσουμε λοιπόν την ευκαιρία να πάρεις 50 βαθμούς. Εάν βρεις τη λέξη που μας περιγράφουν 4 παιδιά και είναι η Νεκταρία Τσίγκοπούλου, η Παρασκευή Μπίθαρη, η Άννα Μυροφορίδου και ο Νίκος Θεοδωρολέας. Θέλω να είναι δυνατός, θέλω να είναι ξανθιός, ωραίο, να μην είχε μουστάκι. Θέλω να είναι καλός, να μας βάζει πολλές ασκήσεις στο σπίτι, να μιλάμε άνετα μαζί του. Να είναι γλυκός, να μην μαλώνει τα παιδιά, να είναι ευγενικός, να φοράει ωραία ρούχα, να μας τα εξηγεί καλά αυτά που θέλει να μας πει και να... Και να μας φέρετε όμορφα. Θα τον ήθελα να είναι καλός, να έρχεται να μας βοηθάει, σε κανένα πρόβλημα δεν ξέρουμε, αν δεν ξέρουμε κάτι να πηγαίνουμε εμείς να μας βοηθάει, να μην φωνάζει, να μην βαραίει τα παιδιά. Να είναι λοιπόν ξανθός, καλοντυμένος και να μην βαράει τα παιδιά. Σίγουρα το βρήκα, νομίζω αυτό. Να πρέπει δούμε. Να είναι ο δάσκαλος. Ο δάσκαλος, ναι. Αυτή τη φορά ήσουν μέσα στο στόχο. Θαυμάσια, Πασχάλη, ερχόμαστε σε σένα. Θα έχεις και εσύ την ευκαιρία να πάρεις 50 βαθμούς.
Εάν βρει τη λέξη. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Ναι, να ακούσω. Δεν συνεργαζόμαστε ποτέ με την. Μα Σοφή. Εγώ και να το αποκλείσω αυτό, εγώ βλέπω ότι συνεργάζεστε. Στα κρυφά. Στα κρυφά. Λοιπόν, ας δούμε τη λέξη που θα μας περιγράψουν άλλα τέσσερα παιδιά και είναι η Φλωρεντία Πανταζή, ο Χρήστος Δερδεμέζης, ο Κώστας Κατσάμπας και η Άννα Κανουπάκη. Φροντίζει ό,τι έχει μπροστά, φροντίζει τα φυτά, τα ζώα, τους ανθρώπους, την οικογένειά του και όλα τα άλλα, και όλα τα άλλα ζώα. Είναι πολύ καλός και, και δίνει πολλές φροντίδες και τους αγαπάει όλους. Του αρέσει πάρα πολύ το περιβάλλον, πηγαίνει συνέχεια εκδρομές. Φοράει πράσινα ρούχα, ένα κοντομάνικο και έχει και ένα λουλούδι μπροστά του. Είναι πάρα πολύ καλός με τη φύση, την φροντίζει, φυτεύει δέντρα. Έχει καλή κάρδια μαζί με τη φύση. Δεν σκοτώνει πουλιά, δεν κόβει ξύλα και αν καμιά φορά χρειάζεται ξύλα, κόβει μικρά κλαδάκια από τα δέντρα. Αγαπάει πολύ αυτό το πράγμα και δεν το καταστρέφει. Πηγαίνει εκδρομές, όταν πηγαίνει εκεί φοράει σπορτέξ και φόρμα και πηγαίνει με τη γυναίκα του και τα παιδιά του και εκδρομές. Οι περιγραφές ήταν καταπληκτικές. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν λατρεύει πολύ κάτι. Είναι φυσιολάτρης. Ο φυσιολάτρης. Πάτε πάρα πολύ καλά. Κοντά-κοντά, τελειώντας λοιπόν και αυτό το μέρος του παιχνιδιού, να πούμε ότι η πρώτη ομάδα ανέβηκε στους 70 βαθμούς, η δεύτερη ακολουθεί σταθερά και πεισματικά στους 50. Στη συνέχεια να πούμε πως όσοι από εσάς τους τηλεθεατές θέλετε να παίξετε μαζί μας, μπορείτε να μας γράψετε στη διεύθυνση «Τα παιδεία παίζει», ταχυδρομική θηρίδα 51-256, Αθήνα 14-510. Πριν περάσουμε στο τελευταίο μέρος του παιχνιδιού, στις ατομικές ερωτήσεις, ας δούμε τι κερδίζουν οι σημερινοί καλεσμένοι μας. Η ομάδα που θα συγκεντρώσει τους λιγότερους βαθμούς κερδίζει το χάλκινο αγαλματίδιο που είναι το αναμνηστικό σήμα της εκπομπής μας. Η ομάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς κερδίζει πολλά δώρα που διαλέξαμε με πολύ φροντίδα. Για να δούμε λοιπόν τώρα που φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, θα βάλετε τα δυνατά σας να έχουμε έτσι έναν καλό ανταγωνισμό, πεισματικό. Ετοιμαστείτε λοιπόν, ετοιμαστείτε και εσείς τηλεθεατές, γιατί η λέξη δεν θα εμφανίζεται πλέον στην οθόνη σας. Ατομικές ερωτήσεις, Δημήτρη, αυτή τη φορά θα αρχίσουμε από σένα. Έχεις λοιπόν 100 βαθμούς, εάν βρεις τη λέξη που θα μας περιγράψει η Αυγή Κυριαζή 9 χρόνων. Είναι κάτι που θυμάμαι από πολύ παλιά και θα το θυμάμαι για όλη μου τη ζωή αν είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μένα. Όπως τώρα. Η Αυγή θα το θυμάται για όλη της τη ζωή που εμφανίστηκε όπως τώρα στην τηλεόραση. Δημήτρη, σ' ακούω. Τα παιδεία παίζει. Ναι, αυτό θα το θυμάται. Λέμε εμείς να βρούμε τη λέξη και είναι η ανάμνηση. Θα έχει λοιπόν ανάμνηση. Δεν θα φαντάστηκα λοιπόν κάτι άλλο ότι μπορεί να είναι εκτός από μια τέτοια λέξη. Ναι, ναι. Η Αυγή λοιπόν θα έχει μια πολύ ωραία ίσως ανάμνηση. Ίσως κάποιο γεγονός, κάτι... Ναι. Κάτι τέτοιο. Όχι, εννοούσε ότι θα έχει μια πολύ ωραία ανάμνηση από τη συμμετοχή της, όταν μεγαλώσει πια, από τη συμμετοχή της στα παιδεία παίζει. Σόφη, ερχόμαστε σε σένα. Καλά στα μία. 100 βαθμοί και για σένα. 100 βαθμοί λοιπόν για σένα, για την καινούρια λέξη που θα μας την περιγράψει ο Άκης Δεμηρόπουλος, 7 χρόνων. Είναι ένα πράγμα μακρόστενο, στρογγυλό, είναι πράσινο και το βάζουμε στο φαγητό μας, το τηγανίζουμε και το βάζουμε και στη σαλάτα μας.
Μακρόστι μου είπε. Καμιά φορά το γεμίζουμε κιόλας. Και είναι νόστιμο, νοστιμότατο. Μακρόστι. Η μελιτζάνα. Πράσινο, α, πράσινο είπε. τελείωσε τώρα. Τελείωσε. 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 Δεν μπορώ να σου δώσω άλλη ευκαιρία. Είναι το κολοκύθι. Το κολοκυθάκι. Κολοκυθάκι. Πράσινο. Λόγω στρογγυλό, μακρόστι, μπαίνει στο χρώμα. Ναι, στο χρώμα τα μπέρδεψες, είπε πράσινο, σαφέστατο. Και ήταν και εκατοστάρικο αυτό, δεν ήταν αστεία. Δεν ήταν εικοσάρικο. Μαρία, ερχόμαστε σε σένα. 100 βαθμοί λοιπόν και για σένα, για την επόμενη λέξη, που θα μας την περιγράψει η Ελισάβετ Γκλιάτη, 8 χρόνων. Είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει εκεί πέρα και έχει σπουδάσει, έχει πάρει ένα σπουδαίο χαρτί και τώρα μας κοιτάζει, τον έχουμε ένα πρόβλημα. Αν χρειάζεται, φοράμε ένα πράγμα, αλλά δεν το θυμάμαι καλά. Και έχει κάτι μεγάλα εργαλεία που κοιτάζουν κάτι παράξενο στο κεφάλι του ανθρώπου. Αυτός, Μαρία, μας βλέπει παράξενα, αλλά το θέμα είναι εμείς πώς τον βλέπουμε. Κάπου υπάρχει ένα λογοπαίγνιο εδώ. Αν το ανακαλύψεις, θα βρεις τη λέξη. Πες κάτι στην τύχη. Ο ψυχίατρος. Ψυχολόγος. Ο ψυχίατρος. Είναι γιατρός αυτός, αλλά δεν είναι ο ψυχίατρος, είναι ο οφθαλμίατρος. Έφτασε στο γιατρός, αλλά... Δεν πειράζει. Πασχάλη, ερχόμαστε... Δεν τον είδες. Δεν τον είδες. Που σου είπα, βλέπουμε. Πασχάλη, την τελευταία λέξη και την τελευταία ευκαιρία την έχεις εσύ. Για να δούμε. Για 100 βαθμούς. Για το τελευταίο παιδί που θα μας περιγράψει και είναι ο Νίκος Μιχαλόπουλος, 6 χρόνων. Είναι κάτι που δεν το χαϊδεύουμε. Δεν το χαϊδεύουμε και δεν μας αρέσει να το βλέπουμε. Και όταν θέλουμε το πατάμε. Άμα δεν το βλέπουμε το πατάμε. Ιδιαίτερα τη νύχτα, Πασχάλη, δεν ξεχωρίζει καθόλου. Κατσαρίδα. Γιατί όχι, να πήρε το λαιμό σου. Και την κατσαρίδα δεν ξεχωρίζουμε τη νύχτα σίγουρα. Σ' αρέσει να χαϊδεύεις την κατσαρίδα, όχι, και να ξέρω δηλαδή. Πρέπει λοιπόν. Όχι, μίλησε για κάποιο χρώμα εδώ. Είναι το μαύρο. Δεν το βρίσκεις εσάς. Εγώ φαντάστηκα να περπατάει το μαύρο. Εδώ τελείωσε η εκπομπή. Η πρώτη ομάδα συγκέντρωσε 70 βαθμούς. Είναι η νικήτρια, Σόφη, Πασχάλη, συγχαρητήρια. Η δεύτερη δεν πήγε άσχημα, 50 βαθμοί, κερδίζει το χάλκινο αγαλματάκι. Εκτός τούτου όμως, έχουμε ακόμα ένα δώρο για σας. Θα δούμε πόσο ο Αλέξανδρος Τσιάκος δίνει γιγάντιες διαστάσεις στη λέξη κουκούτσι. Είναι σε ένα δέντρο, έχει χρώμα μαύρο και ο κορμός του δέντρου αυτού είναι καφέ και τα κλαδιά του είναι καφέ, έχει φύλλα. Και όταν και το χειμώνα δεν πέφτουνε. Ύστερα λοιπόν από αυτή την περίεργη περιγραφή, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστώ όλους θερμά που ήσασταν απόψε μαζί μας. Εδώ τελείωσε η εκπομπή μας. Ως την άλλη Κυριακή, τα παιδεία παίζει. Γεια σας.